Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Σβήστηκαν τα τελευταία 7 λεπτά που μιλούσα. No! God, please, no! No! Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι δίκαιο. Αποφάσισα να σας κάνω ένα βίντεο που να δοκιμάζουμε μαζί προϊόντα που λένε ότι δουλεύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν εσύ κοιμάσαι. Ακούγεται πολύ παράξενο αυτό, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί αυτό δεν γίνεται και με τον Άγιο Βασίλη. Σε παρακολουθεί όσο κοιμάσαι. Λέω τώρα έτσι. Λέω. Πριν ξεκινήσω να σας πω για τα προϊόντα, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για αλλοπρόσαλο περιεχόμενο σαν αυτό που θα δείτε σε αυτό το βίντεο και να πατήσετε το καμπανάκι, θα σας έχω από κάτω και το Instagram μου. Ξεκινάμε. Την ιδέα μου την έδωσε ένα προϊόν που χρησιμοποιώ εδώ και λίγο καιρό. Είναι από την Απιβίτα το Hair Loss Night Serum. Ένα από τα creepy προϊόντα λοιπόν που δουλεύουν όσο κοιμάσαι. Εγώ σήμερα θα το βάλω, αν και έχω ήδη μία άποψη για το προϊόν. Το όμως γενικά για να καταλάβεις χρειάζεται λίγος καιρός και εγώ το χρησιμοποιώ κάποιο καιρό. Είναι ένα διφασικό προϊόν, πρέπει να το ανακοινήσεις και μετά να το χρησιμοποιήσεις. Λέει πως είναι με υποφαές και δάφνη. Γενικά τη δάφνη την ακούτε πολύ όπου παίζει τριχόπτωση και σε φρύδια και σε βλεφαρίδες για να ξαναβγάλεις. Βοηθάει, δεν έχω καταλάβει γιατί. Τώρα τι συμβαίνει. Εγώ έχω μία τριχόπτωση η οποία οφείλεται σε τρία πράγματα, βασικά σε δύο πράγματα, γιατί το ένα απλά έχει παρακλάδια. Δηλαδή το ένα είναι ότι αλλάζει η εποχή και αλλάζω τρίχωμα. Bro, what are you talking about, man? Πείτε μου λίγο κάτω στα σχόλια, αν ισχύει. Το δεύτερο είναι ότι χάνω πάρα πολλά μαλλιά λόγω άγχους, στρες, γίνεται ένας πανικός στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Όμως, το τριχωτό της κεφαλής μου, δεν θα ξαναποκρανίω, το τριχωτό της κεφαλής μου είναι πάρα πολύ λιπαρό. Η λιπαρότητα σε κάνει να χάνεις μαλλιά. Οπότε αν έχεις πάρα πολύ λιπαρό τέτοιο, τούτο και χάνεις μαλλιά, είναι επειδή είναι πάρα πολύ λιπαρό και μαζεύεται σμίγμα και... Αχ, μόνο που το σκέφτηκα τώρα με τρώει το κεφάλι μου. Και πήγα και πήρα αρκετά πράγματα τα οποία λένε ότι δουλεύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο εσύ κοιμάσαι. Έχω πάρει ένα λάδι για τις παρανυχίδες, δηλαδή πόσο πιο συγκεκριμένο μπορούσε να γίνει το προϊόν, με μυρωδιά καρύδα. Ήτανε καθοριστική η μυρωδιά για να το αγοράσω. Παναγία, μυρίζει τόσο ωραία. Και μετά μπήκαν στα Sephora, είναι από Glam Glow, το Dream Duo, λέει Overnight Transforming Treatment, και ουσιαστικά μέσα έχει μια κρέμα που είναι δύο κρέμες, χωρίζονται στη μέση. Hello sexy. Το χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή. Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα. Two steps to sexy makeup ready morning skin. Και θα μας δώσουν sexy Hollywood skin. Talk to me boy. Αυτό που με τράβηξε ήταν τα συστατικά του καθενός. Γιατί, ακούστε, το Dream Serum έχει μέσα καφεΐνη και πράσινο τσάι. Επίσης έχει αντιοξυδωτικά, βιταμίνες. Εγώ έμεινα στο καφεΐνη. Τα άντι και πράσινο τσάι, τέινι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την καφεΐνη για το δέρμα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι που έχει μέσα, ακούστε το λίγο, υαλουρονικό οξύ και πράσινη αλγή. Πώς λέγεται αυτό? Συνεχίζουμε. Αυτό είναι από Patchology, το έχω χρησιμοποιήσει ξανά, αλλά δεν μετράει, γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει όσο κοιμάμαι. Το έχω χρησιμοποιήσει όσο ήμουνα σε μία πολύ ωραία πτήση. Είναι κάτι ζελεδένια κομμάτια που τα βάζεις κάτω από τα μάτια και βοηθάνε με μαύρους κύκλους και λεπτές γραμμές. Λέει ότι εξαφανίζει τους μαύρους κύκλους και γεμίζει τις λεπτές γραμμές, ρητίδες και τέτοια. Έχει ρετινόλη, πεπτίδια και εκχύλισμα άρνικας. Το ότι πήρα ειδικό πράγμα για τις βλεφαρίδες, τι σας λέει? Πόσο αφοσιωμένη είμαι? Αυτό είναι από Lancôme και στην πραγματικότητα είναι βάση για τη μάσκαρα. Αλλά ain't nobody got time for that. Εγώ το πήρα γιατί αν το χρησιμοποιήσεις το βράδυ, φήμες λένε, όταν ξυπνάς τις έχει θρέψει, τις έχει κάνει πιο πυκνές,
Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι όλα αυτά τα προϊόντα λογικά θέλουν μία να τα χρησιμοποιήσετε κάθε βράδυ, ας πούμε. Ναι, εννοείται, και θα σας μιλήσω και σε βάθος καιρού, ας πούμε στα επόμενα Good Bad Empties, όχι αυτά που έρχονται τώρα. Να δούμε ποια δούλεψαν, ποια όχι, αλλά θέλουμε τις πρώτες εντυπώσεις. Αυτή είναι μια καινούργια μάρκα που βρήκα στα Sephora. Λέγεται Laneige. Δεν έχω ιδέα. Έστω ότι το είπα σωστά και λέγεται Lip Sleeping Mask. Υπήρχε και σε μικρό μέγεθος και σε πιο μεγάλο που είναι αυτό. Εγώ για κάποιο λόγο πίστεψα πάρα πολύ σε αυτή τη μάσκα και την πήρα στο μεγάλο μέγεθος. Βέβαια είδα τελευταία στιγμή ότι υπήρχε σε μικρή και είχα ήδη πληρώσει. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Wake up with baby soft lips. Έχει berry mix, μούρα, διάφορα μούρα. Εγώ τώρα που γύρισα από τα βουνά, γιατί είχα πάρει τα βουνά. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Τα χείλη μου δεν είναι σε καλή κατάσταση και θέλω εδώ και μερικές μέρες να το βάλω, αλλά περιμένω να κάνω αυτό το βίντεο να το δοκιμάσουμε μαζί. Γιατί αυτό θα φανεί από την πρώτη χρήση. Δουλεύει, δεν δουλεύει, έλα γλυκούλη, έλα να μας πει. Η ώρα είναι 12 και 2. Κρέμα προσώπου. Δύο από τα νύχια μου δεν είναι βαμμένα, το ξέρω. Έφυγε το χρώμα. Με εγκατέλειψε. Μακάρι να ήταν αυτά όλα μας τα προβλήματα. Να βάλω και στο λαιμό. Ω, τη λάμψη. Ω, τι μου λες. Πω. Το πράγμα για τις βλεφαρίδες. Αχ. Αν δεν πάω σήμερα από καρδιά. Μάσκα χιλιών. Πώς γλιστράει. Κοιτάξτε λίγο. Κάνω ένα focus. Oh. Λάδι για τις απαρανιχίδες. Εγώ κανονικά λούζομαι τη νύχτα και τώρα πρέπει να λούζομαι πρωί όταν το χρησιμοποιώ αυτό, γιατί δουλεύει όλη τη νύχτα. Το τελευταίο και πιο σημαντικό. Κουνέλι. Λούλου. 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 Ξύπνησα. Εν τω μεταξύ αυτά από τα μάτια μου έχουν φύγει, γιατί έφυγε πλέον το υγρό και δεν κολλάνε. Υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει. Βλέπετε λίγο τις βλεφαρίδες που έχουν γυρίσει. Νιώθω σαν να κοιμήθηκα βαμμένη. Ή πια λίγο καφέ. Έτσι είμαι αφού έχω χρησιμοποιήσει όλα τα overnight. Εντάξει, τα μαλλιά πρέπει να τα λούσω τώρα. Τα μάτια είναι αρκετά καλά. Η επιδερμίδα δεν έχει βγάλει καθόλου λιπαρότητα, αλλά θέλω να μου πείτε, είμαι sexy, Hollywood sexy αυτή τη στιγμή. Τα χείλη μου δεν είναι καθόλου σκασμένα, καθόλου. Αυτό για τις παρανυχίδες είναι ακριβώς όπως ήταν χθες. Οι βλεφαρίδες είναι κοκαλωμένες, πρέπει να το βγάλω αυτό. Είσαι ύποπτος. Σκεφτόμουν να σας κάνω πραγματικό review αμέσως μόλις λουζόμουν το πρωί που ξύπνησα και τα λοιπά, αλλά οχτώ παρά 5. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τη σαπιβίτα, το διφασικό, σας το έδειξα, το Hair Loss Night Serum με υποφάες και δάφνη, το οποίο το χρησιμοποιώ 2-3 φορές τη βδομάδα όσο κοιμάμαι και το πρωί λούζομαι. Πλέον δεν πέφτει τίποτα, δηλαδή να πέσουν 1-2 τρίχες κλασικές, αυτές που θα φύγουν normally μέσα στη μέρα, αλλά παιδιά, δεν βγάζω τίποτα. Και στη βούρτσα ελάχιστα πράγματα. Οπότε 2-1 κατάσταση. Και σταματήσα να μου πέφτουν τα μαλλιά και λούζομαι λιγότερο συχνά, τα οποία συνδέονται αλληλόσυντα. Glam Glow, η διπλή κρεμούλα παύλα μάσκα, η οποία overnight σου κάνει transform το πρόσωπο και είσαι Hollywood sexy το πρωί. Είδατε το πρώτο πλάνο της ημέρας, με είδατε πριν. Πώς σας φάνηκε? Δεν
τρελάθηκα. Εδώ. Laneige ή Laneige. Το Lip Sleeping Mask. Έβαλα πριν κοιμηθώ μία γενναιόδορη ποσότητα και ενώ ήταν σκασμένα τα χείλη μου και συνεχώς έβαζα lip balm, σήμερα δεν έχω βάλει ούτε μία φορά lip balm. Δηλαδή έχουν ενυδατωθεί full, δεν είναι σκασμένα, δεν έχουν σκασμένα κομμάτια. Τώρα, αν μου τα έχει κάνει να φαίνονται πιο plump, τι να σας πω. Δούλεψε! Δούλεψε! Ερχόμαστε στο primer της Lancôme, Cil Booster XL. Όσοι ξέρετε γαλλικά, σκίζετε το Delph αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν βλέπουμε διαφορά, αλλά σίγουρα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις αρκετά για να καταλάβεις. Το λοιπόν, αυτά που έβαλα κάτω από τα μάτια, παρατήρησα ότι δεν κράτησαν πολλές ώρες. Η υγρασία που είχαν και η ενυδάτωση μέχρι τις 4-5, δηλαδή κανένα τετράωρο, είχε φύγει, την είχε ρουφήξει στο δέρμα μου, από εδώ πέρα. Οπότε αν κοιμάστε 4-5 ώρες, θεωρείται overnight. Αν κοιμάστε σαν ζώο, δεν είναι overnight. Παρόλα αυτά, μου έδωσε μια πολύ πολύ ωραία ενυδάτωση και έκανε πολύ πιο σφριγγυλό εδώ το δέρμα. Και τέλος, αυτό εδώ το roll-on λάδι για τις παρανεχίδες με μυρωδιά coconut. Το μόνο ωραίο που έχει είναι ότι έχει μυρωδιά coconut. Δεν είδα καμία διαφορά. Οπότε έγινα το πειραματόζωό σας, τα δοκίμασα, σας είπα την άποψή μου, θα σας έχω από κάτω link για τα προϊόντα, θα σας έχω link για τα social media μου, ελάτε να με υποστηρίξετε λίγο γιατί το Instagram μου κάνει ένα μποϊκοτάζ και προσπαθεί να με σβήσει από την πλατφόρμα του. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!